Λοιπόν, ονομάζομαι Ντίνα Κοέδρου και εκ μέρους του ΕΠΑΜ Ηλίου, ευχαριστώ, σας καλημερίζω και σας καλωσορίζω στο Δήμο μας και στην εκδήλωσή μας, την οποία τιμάτε με την παρουσία σας. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε ανάμεσά μας τρεις σημαντικούς ανθρώπους που θα μας διαφωτίσουν με τις γνώσεις τους γύρω από το φλέγον ζήτημα του πολέμου στη Συρία και τις επιπτώσεις για τη χώρα μας. Παρουσιάζοντας τους ομιλητές μας σε αλφαβητική σειρά, ο Δόκτωρ Κωνσταντίνος Γρίβας διδάσκει γεωπολιτική στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων και γεωγραφία της ασφάλειας και των αφοπλισμών στο τμήμα τουρκικών και σύγχρονων ασιατικών σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διδάσκει επίσης θέματα γεωπολιτικής και σύγχρονων στρατιωτικών τεχνολογιών στη Σχολή Εθνικής Άμυνας, στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας και στη Σχολή Διοίκησης και Επιτελών της Πολεμικής Αεροπορίας. Ο επόμενος ομιλητής μας είναι ο Κωνσταντίνος Ήσυχος, στέλεχος της Λαϊκής Αγωνιστικής Ενότητας, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου και υπεύθυνος διεθνών σχέσεων. Ο κ. Ήσυχος πρόσφατα υπηρέτησε στην προηγούμενη κυβέρνηση, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με την ιδιότητα του αναπληρωτή υπουργού, όπου αποχώρησε αμέσως μετά το δημοψήφισμα του Όχι, που έγινε ναι, να θυμίσω. Ο τρίτος ομιλητής μας είναι ο Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος, πρέσβης επί τιμή. Υπήρξε ο πρώτος Έλληνας πρέσβης στην Αρμενία το 1993 και διετέλεσε επίσης πρέσβης στη Βαρσοβία το 1996 και στην Οτάβα του Καναδά το 2000. Το 2006 εκλέχθηκε από τα 12 κράτη του Οργανισμού Συνεργασίας Εύξηνου Πόντου ως Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και επανεξελέγει στη θέση αυτή το 2009. Δραστηριοποιείται στο ΕΠΑΜ από το 2010 και από το 2013 είναι μέλος της Πολιτικής Γραμματείας. Το θέμα μας σήμερα είναι πολυσύνθετο και απασχολεί όλους μας και θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι σε κάθε εκδήλωση του ΕΠΑΜ δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στα ερωτήματα του κοινού, γι' αυτό όποιος έχει ερώτημα, και εδώ θα σας παρακαλέσω να είναι μόνο ερώτημα, όπου για να σεβαστούμε και τους ομιλητές και τον χρόνο, παρακαλώ να σηκώνει το χέρι του και θα του δίνεται αριθμητική σειρά σε μορφή κουπονιού, η οποία θα τηρηθεί αυστηρά μετά την ολοκλήρωση των ομιλιών. Στο φουαγέ θα βρείτε διαθέσιμη βιβλιογραφία που ενδεχομένως να σας ενδιαφέρει, όπως και την εφημερίδα του ΕΠΑΜ Ανάποδα, που διατίθεται προς 1 ευρώ. Να τονίσω ότι το ΕΠΑΜ χρηματοδοτείται αποκλειστικά από τα μέλη και τους φίλους του και στους δύσκολους καιρούς που ζούμε, η συνέχεια του έργου μας εξαρτάται από την υποστήριξη όλων σας, γι' αυτό διατίθενται και κουπόνια τα οποία ευελπιστούμε να διαθέσουμε. Θα μου επιτρέψετε να καταχραστώ λίγο χρόνο ακόμα, γιατί αδυνατό να κλείσω, μην κάνοντας αναφορά στο ότι το Ήλιον πρωτοστατεί στον αγώνα για την αποτροπή των πληστηριασμών στο Ελληνοδικείο κάθε Τετάρτη, 4 με 5, και σε αυτόν τον αγώνα παλαϊκότητας για ολική ανατροπή δεν θα μπορούσε να απέχει το ΕΠΑΜ. Έχουμε καταφέρει να περάσουμε 2 ψηφίσματα από το Δημοτικό Συμβούλιο, προ και μετά καινούργιου νομοσχεδίου, και μάλιστα εδώ ξεκίνησε ο αγώνας στην Αττική στις 7 Σεπτεμβρίου 2014. Ο αγώνας στην Ελληνική έχει αρχίσει στην Κρήτη εδώ και 2,5, σχεδόν 3 χρόνια τώρα. Η ηρωνία είναι ότι το αρχικό κάλεσμα για συσπήρωση δυνάμεων εδώ στο Ήλιον έγινε από τους ανεξάρτητους Έλληνες, που τώρα πια εξαρτούνται, όπως και η κυβέρνηση, από τους θεσμούς, τα μνημόνια και τις τράπεζες. Ένα θα πω και θα τελειώσω εδώ για το θέμα για να μην σας κουράσω. Κανένας πληστηριασμός από τράπεζα ή κράτους δεν θα επιτραπεί στο Δήμο μας. Καλώ όλους σας να διαδώσετε το μήνυμα αυτό και στους δικούς σας Δήμους να βοηθήσετε να μαθευτεί σε περισσότερο κόσμο ώστε η δυναμική μας να αυξηθεί και να έρθετε σε επαφή μαζί του για οποιαδήποτε πληροφορία μαζί μου για οποιαδήποτε πληροφορία γύρω από τον αγώνα στα ελληνοδικεία της χώρας. Σήμερα έχουμε και κοντά μας και τον ευχαριστούμε αντιπροσωπεία της τοπικής ΛΑΕ με συντονιστή τον Τάσο Καρβουνιάρη. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας και παραδίδω το λόγο και το συντονισμό της εκδήλωσης στον Γιώργο Αγγελόπουλο. Σας εύχομαι καλή αγωνιστική χρονιά και κουράγιο που όλοι θα χρειαστούμε για να παραμείνουμε στις επάρξεις. Ευχαριστώ. Στις τελευταίες δεκαετίες, ένας
Γιώργο, δεν ακούγεσαι. Λέω, τα τελευταίες δεκαετίες, λέω, ένας τεράστιος φίλος φωτιάς έχει ανοίξει στη Μεσόγειο. Ευχαριστώ, Γιώργη. Ο οποίος έρχεται να αλλάξει τελείως όλο το ρούχο της ιστορίας. Και όχι μόνο στη Μεσόγειο, αλλά και στον πλανήτη ολόκληρο. Εμείς μια απλή αργάνωση τοπική εδώ στο Ήλιον, σαν μέλη του ΕΠΑΜ και σαν απλοί πολίτες, βλέπαμε να πέφτει μια χώρα μετά την άλλη. Την Ισία, η Αλγερία, η Αίγυπτος, η Σερβία προπολού πριν μια δεκαετία, η Ιουγκοσλαβία ολόκληρη να τεμαχίζεται, το Ιράκ να διαλύεται, η Λιβύη να διαλύεται, οι ηγέτες τους να δολοφονούνται. Και τώρα τα τελευταία χρόνια να έχουμε μια πολύ σύνθετη κατάσταση σε μια χώρα όπως είναι η Συρία, το οποίο να παίζουν σχεδόν μπάλα όλοι οι διεθνές παίκτες και όχι μόνο. Αυτό μας έφερε κάποια στιγμή να μπορέσουμε και να σκεφτούμε πού πάμε. Κουβάτες που λέγανε και αρχαίοι Ρωμαίοι. Γιατί η κατάσταση έτσι όπως διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι όλες οι κινητήρες δυνάμεις που διαλύουν αυτές τις χώρες για διάφορους λόγους θα πούνε οι ομιλητές παρακάτω φαίνεται να είναι στην πόρτα μας και να έρχεται και σε εμάς με τον έναν τρόπο ή με τον άλλον. Αυτό σημαίνει και αυτό ήταν ο λόγος και αυτή την εκδήλωση ότι πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι, προετοιμασμένοι και με γνώση από ειδικούς που θεσμικά έχουν υπηρετήσει τους στόχους του υπάρχοντου κράτους και ως πολίτες να προετοιμαστούμε για να αναδείξουμε πάλι ιστορικά ό,τι έχουμε κάνει 100, 200, 3.000 χρόνια πίσω ξανά ως μια καινούργια ιστορική ανάγκη να ξαναδημιουργηθούμε ως έθνος, ως κράτος και στο τι θέλουμε για το μέλλον μας. Μαζί με ό,τι αυτό προβλέπει για να έχουμε συμμάχους και με ποιους.